Γεια σας μορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Καλό μήνα σας εύχομαι, ένα μήνα γεμάτο χαμόγελο αλλά και αισιοδοξία. Έναν μήνα καλύτερο από το Σεπτέμβριο, γιατί ο μήνας Σεπτέμβριος το θεωρώ ότι είναι ένας δύσκολος μήνας προσαρμογής, ένας μήνας προσαρμογής καλύτερα. Και γι' αυτό και εγώ λίγο χάθηκα εδώ πέρα στην κοινότητα του YouTube, γιατί ήθελα λίγο έτσι με τα σχολεία να προσαρμοστώ, καινούργια δεδομένα, καταλαβαίνετε. Όμως, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, όπως βλέπετε στον τίτλο, σήμερα θα σας δείξω τα αποτυχημένα προϊόντα που με απογοήτευσαν για το καλοκαίρι. Γιατί πολύ απλά είχαμε τα αγαπημένα που λάτρεψα, αλλά υπάρχουν όμως και κάποια fail. Θέλω να ξεκαθαρίσω πριν σας δείχνω τα προϊόντα ότι για μένα είναι fail. Γιατί μπορεί κάποια από τα προϊόντα που θα σας δείξω σε εσάς, και πολύ λογικό, είναι να τα γουστάρετε. Θα έχετε να κάτσει πολύ καλά στο πρόσωπό σας, είτε στο σώμα σας, είτε στα μαλλιά σας. Εμένα βασικά δεν μου έκατσε καθόλου. Οπότε, αν ενδιαφέρεσαι να δεις τι με απογοήτευσε αυτό το καλοκαίρι, μείνε εδώ και μην ξεχνάς, μέχρι να πέσει το intro, να χτυπήσεις την δόλτσε κουδούνα και να κάνεις like και να με ακολουθήσεις στα social media. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο προϊόν που θέλω να σου δείξω και με απογοήτευση είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι από Apivita το καθαριστικό προσώπου. Είναι το καινούριο λανσάρισμα ουσιαστικά που βγήκε από Apivita από θέμα καθαριστικού προσώπου. Είναι για τα μάτια πρώτων μείων. Εγώ όταν το χρησιμοποιούσα και έκανα και ντεμακιάζ, με έξουσε πάρα πολύ. Δεύτερον, ενώ καθαρίζει και ενώ θρέφει παράλληλα την επιδερμίδα, με χάλασε η μυρωδιά. Αυτός, παιδιά, ο ενεργός άνθρακας υπερτερεί πάρα πολύ όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, οπότε φεύγει τελείως η πρόπολη, το γλυκό, και σου μένει έτσι μία αίσθηση κάπως, εμένα, εγώ δυσκολεύτηκα. Ενώ κάνει τη δουλειά του, υπόσχεται και κάνει αυτά που λέει, όμως δυστυχώς υπερτερεί ο ενεργός άνθρακας, κάτι το οποίο με το που το δοκίμασα την πρώτη φορά είπα ότι δυστυχώς εμείς οι δύο δεν θα πάμε καθόλου καλά. Ενώ μυρίζει φανταστικά, με το που το ανοίγεις μυρίζει πρόπολη, μυρίζει μια γλυκιά μυρωδιά, στο τέλος μου το χαλάει. Οπότε ένα αποτυχημένο προϊόν για μένα όσον αφορά τη μυρωδιά και μόνο. Πάμε τώρα στα επόμενα προϊόντα, δύο είναι, γιατί πήρα και δύο. Μια φορά ήθελα να το δοκιμάσω χωρίς μυρωδιά και πήρα και αυτό. Είναι από Batiste, είναι όπως γνωρίζετε τα ξηρά σαμπουάν. Αυτό εδώ πέρα μυρίζει κιόλας, έχει πιο γλυκό άρωμα από το original. Λοιπόν, με χαλάει, μπορείτε να καταλάβετε το λόγο που με χαλάει, γιατί αφήνει άσπρα σημάδια στο κεφάλι. Ψεκάζομαι και πρέπει συνέχεια να κάνω και να βγάζω τα άσπρα πράγματα που αφήνει. Είναι πάρα πολύ καλά, γιατί μου ξεδεθωρένει την λιπαρότητα από την κεφαλή μου όταν δεν προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν όσον αφορά, είναι η γρήγορη λύση που λέμε, που δεν προλαβαίνεις. Αλλά τι να το κάνω, μάνα μου, άμα εμένα μου αφήνει λευκά σημάδια στο κεφάλι κάθε φορά που ψεκάζομαι. Δεν θέλω να ταλαιπωρούμε. Ναι, μεν μου δίνει τη λύση της αφαίρεσης της λιπαρότητας, αλλά μου αφήνει άσπρα σημάδια. Αν και από ό,τι είδα, η Batiste έβγαλε μια καινούργια φόρμουλα όσον αφορά τα ξηρά σαμπουάν και δεν αφήνει λευκά σημάδια. Αν εσείς έχετε δοκιμάσει την καινούργια φόρμουλα, θα ήθελα να μου το γράψετε από κάτω, να το δοκιμάσω κι εγώ και να συμφωνήσουμε. Πάμε στο επόμενο προϊόν. Επόμενο προϊόν που η αλήθεια είναι ότι είναι δεύτερη φορά που το βάζω αποτυχημένα, γιατί απλούστατα αυτό το καλοκαίρι του ξαναέδωσε ευκαιρία, μπας και το συμπαθήσω. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν δεν συμπαθώ κάτι από την πρώτη στιγμή, δεν βγαίνω καθόλου λάθος. Λοιπόν, μιλάμε για αυτό εδώ πέρα το λαδάκι από Apivita. Είναι ένα προστατευτικό λαδάκι από τις εκτίνες του ήλιου. Πρώτα απ' όλα, και μετά από συζήτηση με την κομμότρια, μου είπε ουσιαστικά ότι γενικά αυτά τα λαδάκια δεν είναι και ότι καλύτερο για την τρίχα μας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ ήθελα κάτι για να προστατεύω δύο από τις βαφές, καταλαβαίνεις, αλλά εμένα το μόνο που μου προσπέφερε για δεύτερη φορά ήταν αυτή η απέσια μυρωδιά που άφηνε πάνω στο μαλλί μου. Άσε το λάδωμα, δεν θα το συζητήσω. Καλά, μην φανταστείς ότι έβαζα μεγάλη ποσότητα, αλλά θέλω να σου πω ότι η μυρωδιά που αφήνει, παιδιά, στο τέλος είναι λες και έβαλα μία μούχλα στο κεφάλι μου. Ειλικρινά, είναι η δεύτερη φορά που δίνω την ευκαιρία, γιατί μου είπε για μια κοπέλα, βρέσει εμένα, μου έκατσε πάρα πολύ καλά. Μήπως όμως φταίει η ποιότητα της τρίχας, μήπως φταίει ο τύπος της τρίχας, όλα αυτά. Εμένα πάντως αυτό το συγκεκριμένο με απογοήτευσε δύο φορές. Δεν θα το ξανάπαιρνα, το έχω όπως βλέπεις μέχρι εδώ, πολύ fail προϊόν για μένα.
Εγώ γενικά μου αρέσει να δίνω ευκαιρίες στα προϊόντα, γιατί εντάξει, καμιά φορά λες, άντε ένα μήνα μπορεί να μην δούλεψε, μπορεί να έχω κάποιο θέμα εγώ στην επιδερμίδα ή και. Όμως όταν το δουλεύεις επί ένα χρόνο και καταλαβαίνεις, οπότε βγάζεις μια άποψη τελική. Λοιπόν, θα πάμε τώρα εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το make-up, είναι από Gonde Rose, είναι ένα make-up το οποίο λέει ότι μας προσφέρει high foundation, high definition με δείκτη προστασίας, πολύ flawless φινίρισμα, γενικά matte φινίρισμα. Έτσι είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις λεπαρές επιδερμίδες και τις μεικτές. Εγώ βασικά το πήρα επειδή έχω μεικτή επιδερμίδα, okay, το φινίρισμα, αλλά έχω να σου πω ότι δεν είναι καθόλου καλυπτικό. Πάντα μιλάω για τις δικές μου τις ανάγκες. Πάντα μιλάω ότι εγώ αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, έχω μία όρημη επιδερμίδα. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό με το όρημη. Άλλο όρημη ηλικία και άλλο όρημη επιδερμίδα. Μία όρημη επιδερμίδα μπορεί να την έχει και μία 20χρονη. Όμως εγώ, επειδή όσο μεγαλώνω, και εγώ και οι άλλοι της ίδιας ηλικίας, χάνεται το κολαγόνο και η ελαστίνη, καταλαβαίνεις ότι εγώ θέλω λίγο πιο, ένα τσικ παραπάνω καλυπτικότητα. Γιατί εδώ πέρα στο λαιμό που έχω κάτι πανάδες, εντάξει, σίγουρα θα τις καλύψω με κάποιο κορέκτορα, αλλά γιατί να μπω και σε αυτή τη διαδικασία και να μην πάρω ένα high definition που λέει. Μόνο high definition, ρε κοριτσιά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ειλικρινά, με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Πάντα μιλάμε για τα δικά μου τα δεδομένα. Τώρα, αν μια άλλη κοπέλα δεν έχει πανάδες και αυτά και το έχει δοκιμάσει, θέλω να μου πείτε αν όντως λέει αυτό που υπόσχεται για όσον αφορά το high definition. Τώρα πάμε σε ένα μισελέ νεράκι, το οποίο είναι από Pharmacept, κορίτσια, όπως βλέπετε μου έχει κυτρινίσει. Δεν το περίμενα αυτό, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά μισελέ νεράκια, μυρίζει, δηλαδή, okay, δεν το περίμενα, γιατί ειλικρινά περίμενα αυτό το μισελέρ, επειδή έχει και ροδόνερο μέσα, να μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστη μυρωδιά. Στο έχω δοκιμάσει βέβαια, το φέρα μέχρι εδώ, αλλά και πάλι δεν είναι ωραίο αυτό το θέαμα, δηλαδή να σου κυτρινίσει ένα μισελέ νερό. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το συγκεκριμένο προϊόν δεν χωράνε πολλά λόγια, καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα στο επόμενο προϊόν, είναι αυτό εδώ πέρα το primer από Essence. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα το συγκεκριμένο λέει ότι minimizing pore, ότι μας κάνει minimal, πολύ σμιλεύει, κλείνει τους σπόρους. Εγώ βασικά αυτό δεν το είδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πάρα πολλούς σπόρους. Έχω ουσιαστικά εδώ στη μύτη και εδώ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Αυτό το λίγο τουλάχιστον εγώ το ήθελα να το δω. Είχα απέτηση από αυτό εδώ πέρα το προϊόν, γιατί το ήθελα. Εν τω μεταξύ, έχει και μαύρη άργυρο. Γενικά, ό,τι έχει γενικά μαύρο. Εντάξει, να μην παρεξηγηθώ. Έχω δοκιμάσει και προϊόντα που έχουν μέσα μαύρο ή άργυρο και ενεργό άνθρακα, όπως σας έλεγα και το προϊόν, και δεν με χάλαγε. Αυτά τα δύο τα προϊόντα που έχουν αυτά τα δύο τα συστατικά, δηλαδή μου τη δίνουν. Κολλάει. Δεν είναι καθόλου ματ. Μου τη δίνει στα νεύρα γενικά. Εγώ αγαπάω προϊόντα μάτες, εσείς μου ξέρετε, ή παλιές. Παιδιά, ούτε κλείνει τους σπόρους, ούτε, δηλαδή εγώ αυτό, και ουσιαστικά μου μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Πάμε τώρα που λέτε σε ένα άλλο προϊόν. Αναφέρομαι γι' αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Είναι ένα make-up από την εταιρεία Hair. Μου το είχαν δώσει στην έκθεση στην Παιανία, νομίζω. Αυτή ουσιαστικά η εταιρεία έχει πιο πολλά πράγματα όσον αφορά αναλώσμα των νυχιών, αλλά είχε και ένα stand το οποίο είχε καλλιντικά. Κάποια τα οποία τα έχω δοκιμάσει και όντως μου άρεσαν πάρα πολλά. Παιδιά, αυτό το συγκεκριμένο είναι camouflage, είναι αδιάβροχο, είναι η απόχρωση 52 Lentil Base. Παιδιά, είναι απελπιστικά κακό προϊόν, δηλαδή βάζεις το προϊόν και ξαφνικά κάνει κάτι σαν, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, πάρα πολύ άσχημο, δεν απλωνότανε καθόλου καθλά. Αν διακρίνω κιόλας, έχει ήδη χαλάσει εδώ πέρα αν το βλέπεις. Δεν ξέρω τι φάση, πάντως δεν μου άρεσε καθόλου. Το επόμενο είναι το setting spray από Avon. Λοιπόν,
Πρώτα απ' όλα, ξεχνάει να στεγνώσει. Δεύτερον, όταν στεγνώνει, παιδιά, αισθάνεσαι ένα τσίτωμα. Έτσι. Που είναι τελείως ανεξήγητο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα γιατί γίνεται. Νομίζω ότι έχεις κάνει μπότοξ. Δηλαδή, σου τραβάει τόσο πολύ το. Λες, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και λες, κάποια στιγμή θα σπάσει η επιδερμίδα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, το έχω χρησιμοποιήσει και άλλα setting spray. Αυτό όμως, αυτό το πράγμα, αυτό το τράβηγμα που νομίζεις ότι ξαφνικά θα σου ξεκολλήσει το δέρμα. Συγγνώμη, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Το πήγα να το δοκιμάσω, το πήρα μαζί μου και στην Καβάλα συγκεκριμένα. Γιατί ήθελα με τον υδρότα που έβγαζα, όχι με τον υδρότα, λάθος, με τη λιπαρότητα που έβγαζα στο πρόσωπό μου, άλλο κεφάλαιο, άλλο υδρότας, άλλο λιπαρότητα. Λοιπόν, έβγαζα λιπαρότητα έντονη γενικά το καλοκαίρι. Είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος ναι μεν και υδρώνει, ναι μεν βγάζει και πάρα πολύ λιπαρότητα, οπότε αυτό έλεγα τέλειο θα είναι. Παιδιά, όχι, δεν με έχει απογοητεύσει τελείως. Λοιπόν, και σαν τελευταίο προϊόν, έχω να σου δείξω το οποίο έχει αυτό βιοπραγηθεί από την Princess, όπως βλέπεις. Μου κάνανε δώρο μια body lotion με φράουλα. Λέω πάρα πολύ ωραία, καλοκαιράκι, δροσιά. Εδώ είμαστε, γενικά εγώ είμαι fan του body shop χρόνια. Και δηλαδή θα ήταν τελείως passion όλο αυτό το πράγμα. Το βάζω που λες κι εγώ, μετά το μπάνιο, δεν τη θεωρούσα και πάρα πολύ παχιά για καλοκαίρι και ξαφνικά μου αλλάζει το pH και βρωμάω, παιδιά, ειλικρινά. Εγώ γενικά έχω θέμα με το pH, είμαι πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι από τις αισθήσεις μου πιο μεγάλη είναι η όσφρησή μου. Εμένα, αν με χαλάει, είδατε δηλαδή και με την άπη Β, αυτό έπαθα. Άμα με μένα με χαλάσει στη μύτη, δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ. Ό,τι και καλό να κάνει, ναι, ήταν πολύ θρεπτική, ήταν πολύ τούμπανο για την επιδερμίδα μου, αλλά τι να το κάνεις. Αυτά ήταν τα fail προϊόντα για αυτό το καλοκαίρι. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω και εσείς να μου πείτε αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά τα προϊόντα που σας έδειξα. Να ανταλλάξουμε λίγο γνώμες, να δω τι ίσως να μην έκανα κάτι εγώ καλά, σωστά, δεν ξέρω. Αυτά ήταν που λέτε. Οπότε αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!